Βρισκόμαστε στο πλοίο Διονύσιος Σολωμός με τον καπετάνιο, τον καπετάν Κυριάκο τον Μουζάκη. Θα του κάνουμε μερικές ερωτήσεις και θα κάνουμε μια συζήτηση. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καπετάνια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς ξεκίνησε όλη αυτή η σχέση και με τα καράβια αρχικά και με την ακτοπλοεία, πότε, ποια πλοία, αυτό. Καλώς ήρθατε πρώτα απ' όλα στο πλοίο. Με λίγα λόγια θα μπορέσω να σας πω περιληπτικά τις περισσότερες στιγμές όλη αυτή τη διαδρομή που έχω μέχρι σήμερα. Είμαι από το Άνω Γερακαρίο της Ζαγκύρθου, από αγροτική οικογένεια, αλλά σαν νησιώτης είχα πολύ αγάπη και μεράκι με τη θάλασσα. Έτσι όταν τελείωσα το Λύκειο, μπήκα στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων Ασπροπύργου. Το 1982-84 τελείωσα. Μετά ξεκίνησα, έπρεπε να κάνω τη θαλάσσια υπηρεσία μου τη 12μηνη που ήταν υποχρεωτική τότε για να πάρουμε το δίπλωμα του Αρχαιοποπιάρχου. Δεν σας κρύβω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω τότε πλοίο να κάνω τη θαλάσσια υπηρεσία, διότι ήταν η μεγάλη κρίση της εποχής εκείνης, του 84. Τελικά κατάφερα, βρήκα κάποιες μικρές εταιρείες, έκανα τη θαλάσσια υπηρεσία και πήρα το δίπλωμα του Αρχαιοποπιάρχου. Πάλι ήταν δύσκολος και ο χώρος για κάποιον που δεν είχε μέσο και γνωριμίες με ναυτιλιακές εταιρείες να μπει στο χώρο. Τελικά κατάφερα και ξεκίνησα στην εταιρεία του ΟΝΑΣΗ σαν αρχαιοποπιάρχος, όπου έκανα συνεχόμενα μπάρκα σε περίπου πάνω από 12 πλοία οντοπόρα, μέχρι το 1995, όπου η εταιρεία αυτή, η Zante Ferries, είχε δημιουργηθεί από το 1991 και το 1995 είχε αγοράσει το Άγιος Διονύσιος Σίγμα, Άγιος Διονύσιος Σιγούρος, από την τσέντα της Οδικής Αραβίας και ήμουν από τα άτομα που πήγαμε για να το φέρουμε στην Ελλάδα. Κάναμε τη μετασκευή και ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο του 1995 τα πρώτα δρομολόγια στη Ζάκυνθο. Τότε ήμουνα υποπλοίαρχος στο πλοίο και έμεινα υποπλοίαρχος μέχρι το 1997, όπου πήρα το δίπλωμα του πλοιάρχου και όταν συνταξιοδοτήθηκε ο καπετάνιος του πλοίου, ο Σάββας ο Ξενόπος από τη Ζάκυνθο, έμεινα εγώ καπετάνιος από 15 Νοέμβρη του 1997. Έμεινα στο Άγιος Διονύσιος μέχρι όταν τελείωσε τα δρομολόγια του στη Ζάκυνθο και παράλληλα ξεκίνησα και το Διονύσιος Σολωμός, στο οποίο είμαστε τώρα, από τη μετασκευή στο Πέραμα το 1999 και 28 Οκτωβρίου του 1999 το πήραμε το πλοίο και το πήγαμε στη Ζάκυνθο. Ήταν από τις πιο εντυπωσιακές ημέρες της ολόκληρης καριέρας μου, όταν το πήγαμε το πλοίο αυτό στη Ζάκυνθο και ειδικά το πρώτο δρομολόγιο με αυτό το πλοίο το κάναμε στις 29 Ιανουαρίου του 2000. Έμεινα σε αυτό το πλοίο μέχρι το 2014, όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Δουλεύαμε Ζάκυνθο Κυλλήνη, Κυλλήνη Κεφαλονιά, Πάτρα Κεφαλονιά Ιθάκη. Και μετά ήρθε το Φιόρντι Λεβάντε από τη Λεβάντε Φέρις και ήμουν ο πρώτος πλοιάρχος που ξεκίνησε και το Φιόρντι Λεβάντε στη Ζάκυνθο Κυλλήνη. Και αυτό ήταν μια καλή εμπειρία. Μετά όμως από το 2018, στο τέλος του 2018, έφυγα από τη Λεβάντε Φέρις και τους πρώτους μήνες του 2019 ξεκίνησα πάλι στο πλοίο Αδαμάντιος Κοραής της Ζάντε Φέρις, με το οποίο δουλέψαμε τη γραμμή των Δυτικών Κυκλάδων όλη τη σεζόν και στο τέλος της σεζόν το πλοίο δρομολογήθηκε στη γραμμή Αλεξανδρούπολης Σαμοθράκης και Αλεξανδρούπολης Σαμοθράκη Λίμνος του καλοκαιρινούς μήνες.
πάνω στην περιοχή του Εύρου, στην ακριτική περιοχή του Εύρου. Ήταν και αυτή μια πολύ καλή εμπειρία. Άρα είχαμε αναπτύξει δεσμούς με το επιβατικό κοινό και με τις αρχές, γιατί ήταν ένα ακριτικό νησί με ιδιαιτερότητες και έπρεπε να εξυπηρετηθεί αυτό το ακριτικό νησί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάτω από δύσκολες καταστάσεις που είχε περάσει το νησί τον Αύγουστο του 2019. Όλα αυτά τα χρόνια μείναμε πάνω στη γραμμή. Τα καταφέραμε πολύ ικανοποιητικά. Η κίνηση ήταν και αυτή ικανοποιητική για το πλοίο, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Και από το Μάρτιο φέτος, του 2024, είμαι ξανά στο Διονύσιο Σολομός, στη μία πλέον απαιτητική δύσκολη γραμμή, το Δυτικό Κυκλάδο, και της άγονης γραμμής που πηγαίνει μέχρι Σαντορίνη και έχει να εξυπηρετήσει το πλοίο με νέα λιμάνια, νέα προορισμούς μετεπιστροφής. Πιστεύω αυτή η γραμμή και αυτό το πλοίο με τις δυσκολίες και τις αντικσότητες που έχει, με τις καιρικές συνθήκες, με τα λιμάνια τα προβληματικά, με κάνει να νιώθω ότι είμαι ένας καταξιωμένος στο χώρο, και ειδικά τώρα που είμαι προς το τέλος της καριέρας μου, διότι έχω 25 χρόνια πλοίαρχος σαν πλοίαρχος Α, όλα αυτά τα χρόνια σε αυτά τα πλοία που σας ανέφερα, και συνολικά 35 χρόνια θαλάσσια υπηρεσία καθαρή στο Φυλάδιο. Ωραία. Ναι, να κάνουμε μια-δυο ερωτήσεις ακόμα. Ναι. Γνωρίζουμε ότι ο γιος σας ακολούθησε και αυτός το ίδιο επάγγελμα, είναι υποπλοίαρχος τώρα. Πώς νιώθετε? Εντάξει, νιώθω ικανοποίηση που κάποιος από την οικογένεια θέλει να συνεχίσει το επάγγελμα, διότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια και στο χώρο και να μεταλαμβάνουμε τις γνώσεις μας, και ειδικά αυτό εγώ το ακολουθώ και προσπαθώ στους αξιωματικούς μου να τους βελτιώνω όσο μπορώ και να αφήνω αντικαταστάτες. Ειδικά και στο προηγούμενο πλοίο και σε αυτό εδώ προσπαθώ να βγάλω κάποιο ικανό πλοίαρχο, και πιστεύω ότι το έχω καταφέρει με τη συνεργασία και με την καλή τακτική που εφαρμόζω. Λοιπόν, να κάνουμε... Ναι, συνεχίσουμε ό,τι θέλετε. Είστε ένας άνθρωπος ήρεμος, όπως σας βλέπουμε, παρότι αυτά τα λιμάνια, μόνο λιμάνια δεν είναι. Πώς νιώθετε όταν μπαίνετε στη Φολένονδρο, ας πούμε, με καιρό? Κοιτάξτε, αγαπητέ, πρέπει να εκτιμήσουμε την κατάσταση, αφού γνωρίζουμε και το τι μπορεί να μας δώσει το πλοίο. Και την ώρα πρέπει να δώσουμε την αυτοσυγκέντρωσή μας όλοι πάνω στην μανούβρα, να δέσει το πλοίο με ασφάλεια για να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό του νησιού κάτω από δύσκολες και αντίξωες καιρικές συνθήκες. Τα λιμάνια το ξέρουμε ότι περισσότερα δεν είναι κατάλληλα, αλλά όπως και προηγούμενοι συνάδελφοι έχουν ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες, έτσι και εμείς, έτσι και οι επόμενοι συνάδελφοι που θα έρθουν στον χώρο, πρέπει να τα προσερχόμαστε με οποιασδήποτε συνθήκες. Αυτό που κάνετε είναι επάγγελμα ή λειτουργήμα τελικά με αυτά τα λιμάνια? Είναι και τα δύο, θα μπορούσα να σας πω. Βασικά το δικό μας επάγγελμα είναι και περισσότερο λειτουργήμα, και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Δηλαδή δίνουμε πάντα κάτι το περισσότερο από αυτό που θα έπρεπε να δώσουμε με κανονικές συνθήκες. Και αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας. Γιατί όταν δεν προσπαθείς να δώσεις κάτι περισσότερο, θα είσαι πάντα πιο κάτω από το μέτριο που θα μπορείς να δώσεις. Και αυτό έχει αντίκτυπο στο νησιωτικό χώρο. Δηλαδή ο επιβάτης που είναι να ταξιδέψει το βλέπει αυτό, το αναγνωρίζει. Οι κάτοικοι των νησιών το βλέπουν, το αναγνωρίζουν. Αλλά και εμείς, εφόσον βρεθήκαμε σε αυτό το χώρο, πρέπει να κάνουμε όσο δυνατό το καλύτερο στην καθημερινή μας λειτουργία. Και από όλα αυτά τα χρόνια, μπορείτε να μας θυμίσετε 2-3 στιγμές που σας έχουν μείνει βαθιά χαραγμένες? Όλες οι στιγμές, βέβαια, είναι όταν ξεκινάς ένα καινούριο πλοίο
σε μια γραμμή είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, διότι πρέπει να το στήσεις εσύ το πλοίο. Δηλαδή ο καπετάνιος πρέπει να στήσει το πλοίο από το μηδέν, μαζί με το πλήρωμα που είναι στη δεδομένη φάση. Δεν είναι δηλαδή, όπως έλεγα, έρχεται μια αντικατάσταση ενός πλοιάρχου ή ενός αξιωματικού που μπαίνει στο πλοίο και βρίσκει κάποια συνέχεια. Ξεκινάς από το μηδέν. Πρέπει να αναγνωρίσεις το πώς θα αντιδράσει το πλοίο στα χέρια σου, πώς θα ανταπεξέλθει μέσα στα λιμάνια. Ξεκινάς από το μηδέν και είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση από το να πάρεις ένα πλοίο που θα σου δείξει κάποιος συνάδελφος, να το δεις πώς κινείται. Πρέπει να το πας από την αρχή και πρέπει να ανακαλύψεις μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα όλες τις ιδιαιτερότητες, το τι μπορεί να σου δώσει το πλοίο, τα χαρακτηριστικά δηλαδή αυτά, με τη ναυτική τέχνη που έχει ο καθένας αποκτήσει και την εμπειρία του, να τα απεξέλθει στο μέγιστο βαθμό και να αφήσει το πλοίο ένα καλό όνομα. Και να σας κάνω μια ερώτηση, ας πούμε, λίγο προσωπική. Εσείς είστε Ζακυνθινός, Βέρος Ζακυνθινός. Ξεκινήσατε στη Ζάκυνθο, σας λείπει η Ζάκυνθος τώρα στο Αιγαίο εδώ και χρόνια? Πάντα έχουμε την έλλειψη του τόπου μας. Είναι μία από τις ιδιαιτερότητες του ναυτικού και ειδικά και του αυτοπλοίου, που όταν δεν είναι το λιμάνι αφετηρίας και προορισμού όπως είναι ο Πειραιάς, όταν δεν είμαστε από την Αθήνα Πειραιά, είμαστε αναγκαστικά και ξενιτεμένοι για πολύ μεγάλο διάστημα από τον τόπο μας. Και αυτό έχει σαν συνέπεια να έχουμε τη στέρηση της οικογένειας και των δικών μας ανθρώπων για πολύ μεγάλο διάστημα. Να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα πρόσφατα που βίωσα. Επειδή εγώ ήμουν Αλεξανδρούπολη, Σαμαρχάκη, ο μεγάλος γιος ταξίδευε σε ποντοπόρο πλοίο, ο δεύτερος γιος ήταν σε πανεπιστήμιο στην Αθήνα, ο τρίτος γιος ήταν σε πανεπιστήμιο στη Λάρισα και η σύζυγος ήταν στη Ζάκυνθο στο σπίτι. Δηλαδή, από όλη την οικογένεια, ο καθένας μας είμαστε σε ένα διαφορετικό μέρος για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πέντε άτομα σε πέντε διαφορετικά μέρη. Είχατε βγει και καπετάνιος της χρονιάς πέρυσι, ένα βραβείο, ποιο ήταν αυτό? Ναι, ήταν το ναυτικό της χρονιάς. Ναυτικός της χρονιάς, ναι. Του Λόιτς, επειδή είχαμε συμβάλει με το Αδαμάντιο Σκοραή στην εκένωση του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης λόγω των πυρκαγιών. Πυρκαγιές. Των περσινών πυρκαγιών του Αυγούστου στον ομό Εύρου, που χρειάστηκε να κυρωθεί το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Και για μία μέρα χρειάστηκε το πλοίο Αδαμάντιος Σκοραής να γίνει πρωτό νοσοκομείο. Πρωτό νοσοκομείο. Ωραία. Μπράβο σας, Αντώνη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να χαρείτε τη σύνταξή σας όταν έρθει αυτή η ώρα με το καλό, και τη Ζάκυνθο και την οικογένεια, και να σας θυμούνται όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους ταξιδέψατε πάντα με αγάπη και νοσταλγία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε.